αποπνικτική η κατάσταση μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω πραγματικά, Χρήστο Νικολαίδη, κάτω από αυτές τις συνθήκες, πώς ήταν οι θαραλέοι οι οποίοι κυκλοφορούν έξω, αυτή την ώρα ειδικά. Μίνα, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 37 βαθμούς Κελσίου, με την πρόβλεψη να μας λέει ότι ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά στις περισσότερες από τις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι μετακινήσεις στην πόλη είναι στοιχειώδεις. Έχουμε πραγματικά ελάχιστη κίνηση στους δρόμους, ενώ ελάχιστη είναι και η κίνηση στα μαγαζιά. Βέβαια, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και οι λοιπές αρχές κάνουν έκκληση στους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή άλλου είδους προβλήματα να ενημερώνουν τους οικείους τους και να σπέβδουν στους χώρους που υπάρχουν για αυτούς, στους κλιματιζόμενους χώρους που υπάρχουν για αυτούς, ενώ ήρωες της καθημερινότητας αναδεικνύονται για ακόμη μια φορά οι εργαζόμενοι κάτω από αυτές τις συνθήκες, ιδίως κάτω από πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Είδαμε χαρακτηριστικά ανθρώπους που εργάζονται μέσα σε φούρνους, μέσα σε γυράδικα, σε εστιατόρια, σε τέτοιες επιχειρήσεις και πραγματικά είναι αυτό που λέμε οι ήρωες της καθημερινότητας μέσα στον καύσωνα.